Το καλοκαίρι που μας πέρασε, πολλές κυρίες της showbiz παντρεύτηκαν και εντυπωσίασαν με τις νηφικές δημιουργίες που επέλεξαν να φορέσουν. Την όμορφη Σύφνο επέλεξαν για να ενωθούν με τα ιερά δέσμα του γάμου, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα. Το ζευγάρι έχει τάσει να δείχνει τα πάντα από τη ζωή του, και αυτό έκανε. Θαυμάσατε με ένα υπέροχο νηφικό, υπέροχο κουστούμι και να είναι ευτυχισμένοι να ζήσουν. Η Χριστίνα, όπως ήταν αναμενόμενο, έκλεψε τις εντυπώσεις με τον ηφικό από μεταξωτή οργάντζα που σχεδίασε αποκλειστικά για εκείνη η Λεκθαριώτη, το οποίο ήταν και ντυμένο με κρύσταλλα Σβαρόφσκι, δαντέλα και λευκά κοράλια, ενώ η πλάτη ήταν ανοιχτή. Λοιπόν, σε γάμο, με την πλάτη να φτάνει μην πω με τυπού, υπάρχει ένα σεβασμό στο θέμα του γάμου, του εαυτού και των άλλων. Πολύ κομψή για την εκκλησία. Μου άρεσε πολύ το πέπλο γιατί έκρυβε ουσιαστικά την πολύ χαμηλή πλάτη του νηφικού. Οπότε για την τελετή ήταν σεμνή. Βέβαια όμως όλα αυτά τα ντεκορτέ, η πλάτη έξω τόσο χαμηλά. Ενώ ήταν πάρα πολύ ωραίο, δεν ήταν πιστεύω κατάλληλο για τη Σύφνο. Θα μπορούσε το νηφικό της να είναι λίγο πιο αέρινο, λίγο πιο μπόχο, λίγο πιο χαλαρό, όχι τόσο στημένο. Το ωραίο νηφικό. Ήταν πάρα πολύ λαϊκό σε ένα τέτοιο νησί. Το νησί ήθελε κάτι πιο αέρινο, κάτι πιο διαφορετικό, όχι ψιλοτάκουνα. Δηλαδή είχε αυτό το σκύλο που λέμε εμείς στη Γαλλία, μα τι βγει. Σημαίνει δηλαδή, κοίταξε με τι φοράω. Τα σκαλιά της εκκλησίας με τον αγαπημένο της Βαγγέλη Σερίφη ανέβηκε η Κατερίνα Στικούδη μετά από 9 χρόνια σχέσης, παρουσία λίγων συγγενών και φίλων. Ενώ την έχουμε συνηθίσει σε πάρα πολύ σεξι εμφανίσεις, ως νύφη ήταν θεά. Ο γάμος έγινε μυστικά στο Μορφάτι Θεσπρωτείας, όπου είναι ο τόπος καταγωγής του γαμπρού. Άρεσε παντρεύτηκε στο χωριό. Μάλιστα, που ήταν όλα βουκολικά. Η νύφη έφτασε στην εκκλησία οδηγώντας μια παλιά Mercedes συνοδευόμενη από τους γονείς της και επέλεξε να φορέσει ένα μακρύ ρομαντικό λευκό στράπλες νηφικό του Ιωάννη Κοκτσίδη, ενώ άφησε τα μαλλιά της κάτω σε χαλαρές μπούκλες. Ένα πολύ όμορφο νηφικό, μακρύ, με άνοιγμα στους ώμους off-shoulder και λίγο άνοιγμα στο μπούστο, τόσο όσο. Ό,τι και να βάλει η Κατερίνα, γυμνή θα τη βλέπουμε. Τα θετική του γύρα και με το μακρύ πίσω, κοντό μπροστά, έπαιρνε κάτι τρελές πόζες. Γάμο έκανε η κοπέλα, πρέπει να σεβαστεί και το γάμο. Δεν μπορούσε να βγει και γυμνή στο γάμο. Νηφούλα ντύθηκε η Ελισάβετ Μουτάφη και παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Μάνο Νηφλή στο αγαπημένο τους νησί της Σαντορίνη. Ήταν πάρα πολύ καλύτερα προσαρμοσμένος στις περιστάσεις του νησιού και της προσωπικότητας. Θα μου πεις, η Χριστίνα Μπόμπα και το δικαίωμα για την κοπέλα, αυτή δεν θέλει να δείξει το σώμα της, την γοργόνα. Η ηθοποιός φόρεσε ένα ρομαντικό και κομψό νηφικό με πέπλο και ουρά που στη μέση είχε μία μαύρη ζώνη. Πολύ σικ, του καλού μου φίλου Ανεψιά, του Μάκη του Τσέλιου, δεν θα μπορούσε να κάνει ένα υπέροχο νηφικό. Πολύ όμορφη νύφη με τραβηγμένα μαλλιά πίσω, το πέπλο υπέροχο. Μας αρέσει πολύ η λεπτομέρεια που έβαλε στη μέση με την κορδέλα τη μαύρη, έκανε τη διαφορά. Με άμαξα έφτασε στην εκκλησία για να παντρευτεί το σύντροφό της Αριστομένη Γιαννόπουλο η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Μία Μπάρμπι, Ελληνίδα, πολύ όμορφη κοπέλα. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks φόρεσε ένα εντυπωσιακό μακρύ λευκό νηφικό που τόνιζε το πλούσιο μπούστο της και σχεδίασε η κουμπάρα της Άννα Βενέτη. Το νηφικό της ήταν παραμυθένιο, βέβαια στο μπούστο θα έλεγα ότι ήταν πολύ ανοιχτό. Το μεγάλο ντεκολτέ μπροστά, το αυτή η μέση πιεσμένη με τις σκέτες. Αυτό δεν είναι στο σπίτι μου, δεν είναι στην άσκηση το νηφικό, αλλά δεν είναι το σπίτι που αγαπώ εγώ για ένα γάμο. Ίσως δεν θα έπρεπε να είναι τόσο ανοιχτό το μπούστο για την εκκλησία. Εύχομαι να ζήσουν αυτά τα δύο παιδιά και να σμίξουν τις καρδιές τους, αν το επιτρέψει το ντεκορτέ της Παναγιώτορα που είναι αρκετά ανοιχτό, κάποια στιγμή να ενωθούν οι ψυχές τους, το στήθος της, οι καρδιές τους και οι ιδέες τους. Loving can heal.
Μία από τις πιο όμορφες και ρομαντικές στιγμές της ζωής της έζησε η πιο διάσημη fashion blogger Κιάρα Φεράνη και ο αγαπημένος της rapper Φέντες σε μια τελετή βγαλμένη από παραμύθι. Πανέξυπνη κοπέλα Κιάρα Φεράνη, παντρεύτηκε, τον δημοσίευσε σε όλο τον κόσμο. Μπορεί να πήρε και λεφτά από τον ηφικό, ήταν όμως άψογη, ήταν πάρα πολύ ωραία. Η Ιταλίδα Καλονή φόρεσε ένα πανέμορφο νηφικό από τον Νίκο Κριστιαν Ντιόρ με μακρύ μανίκι, δαντέλα και μεταξωτό τούλι. Το νηφικό της ήταν για μένα το απόλυτο νηφικό. Ποιος είναι, μήτε στη λένε φτινιάριδες, ο Ντόλτε Καμπάνα. Καμιά φορά και το φτινιάριδο μπορεί να είναι το καλύτερο. Μου άρεσε πάρα πολύ λεπτομέρεια ότι όπως περπατούσε, ενώ ήταν πολύ μακρύ το νηφικό της, άνοιγε λίγο το τούλι, οπότε το έκανε ακόμα πιο νεραϊδένιο.